Κέντρου, καλό μεσημέρι και πάλι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου. Τα βρήκατε με τους φαρμακοποιούς, με αυτή την διαφορά στα εκατομμύρια που είχατε? Όπως σας έχουμε πει, είναι θέμα το οποίο έχει προωθηθεί στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για να πάρει τις αποφάσεις. Εμείς επεξεργαζόμαστε στην στοιχεία όσον αφορά για τις πώλησεις φαρμάκων και πιστεύω αυτή την εβδομάδα θα έχουμε, ας πω, καπτόν από τον οργανισμό. Ωραία. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει αυτή τη βδομάδα. Πείτε μου τώρα τι αλλάζει στις τιμές των φαρμάκων από την Τετάρτη. Ναι, ένα σημαντικό θέμα αυτό. Γιατί έχω γίνει αποδέχτης κάποιων ανησυχιών για το ποια αυξάνονται, ποια μειώνονται. Απλώς να πούμε ότι περίπου έχουμε αυξήσει τη συνεισφορά σε 177 προϊόντα. Απλώς να διαχωρίσουμε ότι οι λιανικές τιμές είναι ένα πράγμα. Οι συνεισφορές του οργανισμού καθορίζονται σαφώς στις τιμές, αλλά δεν υπάρχει η άμεση σχέση όπως κάποιος θα περίμενε. Θα έχουμε αύξηση των συνεισφορών σε 177 προϊόντα. Από την άλλη, όμως, θα έχουμε μείωση των συνεισφορών σε 105 προϊόντα. Και για να δώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, φαίνεται ότι για το 2023 η μέση συνεισφορά θα είναι γύρω στο 1,37 ευρώ ανά προϊόν. Απλώς αυτό μας είναι τη μισή εικόνα, η οποία ολοκληρώνονται με το να πούμε ότι για σχεδόν 1.400 προϊόντα η συνεισφορά θα είναι μηδενική. Που είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ένα 70% των προϊόντων του συνταγολογίου μας η συνεισφορά είναι μηδενική. Άρα, ο ασθενής δεν επιβαρύνεται οτιδήποτε πέραν του 1 ευρώ που είναι συμπληρωμή. Ένα λεπτό. Μου ας λέτε ότι υπάρχουν αυτά τα 1.400 σκευάσματα που δεν πληρώνει απολύτως τίποτα. Αλλά υπάρχουν 177 φάρμακα που θα δούμε αυξήσεις στις τιμές και υπάρχουν και 105 που θα δούμε μειώσεις. Και όταν λέμε μειώσεις, στη συμπληρωμή. Σωστά? Ναι, όλα αυτά αναφερόμαστε στην εισφορά. Ναι. Δηλαδή αυτά που είναι πιο ακριβά τα 177, πόσο επιπλέον θα είναι η συμπληρωμή από αυτό που πληρώνουμε τώρα, κύριε Πέτρου? Να σας πω για το μέσο όρο για να δείτε. Το 22 η μέση συνεισφορά ήταν κατά μέσο όρο σε όλα τα φάρμακα 1,33 ευρώ. Για το 2023 ανέρχεται στο 1,37 ευρώ. Μιλούμε για μια πάρα πολύ μικρή αύξηση. Ουσιαστικά σχεδόν ανεπαίσθητη αύξηση. Αυτά τα 177 φάρμακα που θα ακριβώσουν είναι ήδη στο ΓΕΣΥ ή θα μπουν τώρα? Όχι, είναι στο ΓΕΣΥ. Και ο λόγος που αυξάνονται οι τιμές ποιος είναι? Ο λόγος που αυξάνονται οι τιμές έχει να κάνει καθαρά με την τιμολόγηση των προϊόντων. Οι τιμές επανακαθορίζονται, υπάρχει επανατιμολόγηση από τις φαρμακευτικές υπηρεσίες που είναι η αρμόδια αρχή. Στη βάση των νέων τιμών που έχουμε εμείς σαν οργανισμός, καθορίζουμε την εισφορά των προϊόντων στη βάση των θεραπευτικών κατηγοριών, στις οποίες ανήκει το κάθε επιμέρους προϊόν. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η συνεισφορά κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σε σταθερά επίπεδα, γιατί κάποιοι έχουν ανησυχήσει, γιατί ευτυχώς ή δυστυχώς μάλλον κάποιοι απομονούν μόνο την αύξηση στις τιμές και όχι την μείωση των τιμών. Όχι, είπαμε 177 θα έχουν αύξηση, 105 θα έχουν μείωση και 1.400 φάρμακα δεν θα πληρώνουμε, 1 ευρώ θα πληρώνουμε, τίποτα άλλο. 1 ευρώ, το οποίο να ξαναθυμίσουμε ότι το 1 ευρώ συναθροίζεται με τις υπόλοιπες συνεισφορές από τις υπόλοιπες παροχές υγείας και υπάρχει όριο είτε στα 75, αν πληρεί ο ασθενής τα κριτήρια, κοινωνικά και εισοδηματικά, ή στα 150% γενικότερων πληθυσμών. Και αυτά τα 177 που θα έχουν αύξηση είναι φάρμακα τα οποία υπάρχει, δηλαδή τα χρησιμοποιούμε συχνά ή όχι? Νομίζω όλα αυτά τα προϊόντα είναι προϊόντα, δηλαδή και το μείγμα των προϊόντων που έχουν μείωση αλλά και αύξηση είναι αφορά προϊόντα τα οποία είναι προϊόντα που έχουν συστηματική χρήση. Απλώς επειδή ο όρος αύξησης φορτίζει τον κόσμο, ειδικά τώρα που ακούμε για την ΑΤΑ και για τα διάφορα θέματα, να πούμε ότι η μέση συνεισφορά από την προηγούμενη χρονιά στη φετινή χρονιά είναι ανεπαίσθητη, είναι πάρα πολύ χαμηλή. Που νομίζω αποτυπώνεται πολύ καλύτερα με τη μέση αύξηση της συνεισφοράς παρά με τον αριθμό των φαρμάκων τα οποία παρουσιάζουν αύξηση στις συνεισφορές.
Συνεπώς, να πάρουμε την καλή εικόνα, να μην πάρουμε τις αυξήσεις και περιμένοντας να δούμε και τις αντιδράσεις των ασθενών, να δούμε τι διαφοροποιήσεις θα υπάρχουν και αυτό θα το δουν από την πρώτη του μήνα, δηλαδή από την Τετάρτη. Ναι, απλώς να τονίσουμε, κύριε Άκου, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όταν κανείς δικαιούται και ο φαρμακοποιός υποχρεούται να τον ενημερώσει για τη δυνατότητα γενερικής αντικατάστασης. Δηλαδή είναι κάτι που δεν θα παρασβούμαστε. Να λέμε ότι ο ασθενής πλέον έχει φωνή, έχει δικαιώματα. Ο φαρμακοποιός, και αυτός έχει δικαιώματα σαν επαγγελματίας υγείας, μπορεί να κατευθύνει τον ασθενή στην φθηνότερη επιλογή, το οποίο θα αποφελήσει και τον ασθενή από τη μία να μην πληρώσει οποιαδήποτε σύνσφορα, αλλά από την άλλη, μακροπρόθεσμα θα δουλέψει και το σύστημα, ώστε να υπάρχει πιο πολύ ανταγωνισμό, καθώς υπάρχουν πιο πολλά. Ένα λεπτό, δηλαδή, μπορεί να, δηλαδή, ένα από αυτά που παίρνουν τα φάρμακα να είναι στα 177 που έχουν αύξηση, αλλά να μου εισηγηθεί άλλο με την ίδια τέλος πάντων ουσία και να είναι πιο φτηνό. Ναι, ασφαλώς. Μπορεί να αυτό είναι κάτι που θέλω πραγματικά να προτρέπω τους τηλεθεατές σας, όταν πας στο φαρμακείο να ζητήσουν από το φαρμακοποιό να το πούν. Δηλαδή, κάποιοι μας λένε ντρέπονται ή δεν θέλουν. Δεν θα έχει καμία επιλογή, είναι μια ελεύθερη επιλογή του οποιοδήποτε από εμάς του ασθενή να ζητήσει το φθηνότερο προϊόν, το οποίο πραγματικά θα θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι είναι το ίδιο αποτελεσματικό, το ίδιο ασφαλές με το συγκεκριμένο προϊόν που τους έχει συλλογραφήσει ο γιατρός, καθώς όλα τα φάρμακα έχουν άδεια κυκλοφορίας, το οποίο προϋποθέτει πάρα πολλά πράγματα για την ασφάλεια αλλά και την αποτελεσματικότητα τους. Άρα μπορεί να ζητήσει την ίδια ουσία, εναλλακτικό προϊόν, είτε με μηδενική συνεισφορά, είτε πολύ, πολύ πιο χαμηλή συνεισφορά. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Πέτρου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.